Λοιπόν, πάμε στην περιστέρα, είναι στην άλλη πλευρά του Χελμού. Χρήστο Ρατουλάκου, καλησπέρα. Εκεί ακριβώ που πρόκειται από στιγμή σε στιγμή να μεταφέρουν τι ορούς των τριών άτυχων αναρριχητών. Πε μα, καταρχήν, τι συμβαίνει αυτή την ώρα εκεί, Χρήστο Ρατουλάκου. Νίκο, όπω το μπορέσατε να δείτε, εδώ περιμένουν τα στενοφόρα του ΕΚΑΒ. Είναι τρία τον αριθμό, καθώ τρει είναι οι άνθρωποι που χάσαν την ζωή του. Όπω επίση και κλιμάκια τη πυροσβεστική. Η διαδικασία ξεκίνησε λίγο μετά τι 7, Νίκο. Είμαστε περίπου στα 5 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο. Ωστόσο, τα περισσότερα από αυτά τα χιλιόμετρα που σα προανέφερα είναι μια δύσβατη, δύσκολη περιοχή. Είναι πάρα πολλοί άνδρε πυροσβεστική υπηρεσία, μέλη τη ελληνική ομάδα διάσωση. Η οποία αυτή τη στιγμή κάτω από αντίξωε καιρικέ συνθήκε, διότι το χιόνι είναι πάρα πολύ το οποίο έχει πέσει, έχει παγώσει το χιόνι, προσπαθούν να μεταφέρουν τι σωρού των αναρριχητών από την Πάτρα. Η διαδικασία έχει ξεκινήσει. Εκτιμούν ότι σε περίπου από τώρα που μιλάμε, δύο-δυόμιση δύο, ώρε, θα έχουν καταφέρει να ολοκληρώσουν τη διαδικασία. Επαναλαμβάνω, κάτω από εξαιρετικά δύσκολε συνθήκε. Και τι συνθήκε, Νίκο, τι οποίε έχουν χάσει τη ζωή του οι τρει άνδρε. Τι βλέπουμε χαρακτηριστικά από το ντοκουμέντο του Σκάι την Αυτό εικόνα Αυτό θέλω να που δούμε αντίκρισαν... τώρα, Χρήστο και να μα το εξηγήσει. Είναι μια εικόνα που μα έστειλε και είδαμε μια στιγμή στο ρεπορτάζ τη Μαρία Βούσουλα. Είναι μια φωτογραφία παρακαλώ να τη δούμε τώρα. Και είναι ακριβώ αυτή η εικόνα που βρήκαν οι πυροσβέστε, η πρώτη εικόνα που αντίκρισαν στη δύσβατη χαράδρα. Εκεί όπου εντόπισαν νεκρούς τους τρεις ορειβάτε. Τι είδαν λοιπόν εκεί οι πυροσβέστες. Είδαν από τα στοιχεία που είχαν από τα ελικόπτερα τα οποία πετούσαν. Νίκο, μέσα στην ημέρα. Έβλεπαν κάποια αντικείμενα. Ε, ένα κράνο ε, και κάτι το οποίο μοιένει σαν μπουφάν. Αυτή ήταν και η εικόνα που εντόπισαν οι πυροσβέστε τη ΕΜΑΚ όταν πλησίασαν στο συγκεκριμένο χώρο. Είδαν λοιπόν ένα κράνο και ένα μπουφάν. θαμένου του ανθρώπου κάτω από το χιόνι. Μια συγκλονιστική εικόνα όπω μα περιέγραψαν οι άνδρε τη ΕΜΑΚ. Ε, και εκεί λοιπόν άρχισε να ξετυλίγεται δυστυχώ με ανητικό τρόπο. Το κουβάρι τη συγκεκριμένη υπόθεση εξαφάνιση των τριών ατόμων σε πολύ κοντινή απόσταση. Αυτή η εικόνα ήταν η πρώτη που είδαν οι πυροσβέστε. Δίπλα ακριβώ βρήκαν και τον δεύτερο ε, αναρριχητή, και λίγο παραδίπλα και τον τρίτο. Και δυστυχώ από εκείνη τη στιγμή και μετά έχει ξεκινήσει η διαδικασία προκειμένου να ε, μπορέσουν να μεταφέρουν τι ε, σωρού. Και του βλέπουμε χθε το του Είδαμε και του τρει. Μιλούμε για πολύ έμπειρου ορειβάτε. Ο ένα μάλιστα είναι και εκπαιδευτή με σημαντικέ διακρίσει. Α, είναι αναρριχητέ πάγου α, Αυτό κάνουν κυρίως Και βλέπετε πως το κάνουν Με πόση δυσκολία δεμένει Με ασφάλεια Αλλά αυτή η φωνική χιονοστιβάδα Και μένει να α, δούμε λεπτομέρειες Τις επόμενες ώρες ε, Έμελε να τους κόψει το νήμα της ζωής Να σε ευχαριστήσουμε Χρήστο Τουλάκο Για οτιδήποτε νεότερο θα επανέλθουμε σε σένα